τη σειρά των μαθημάτων μας, το σχέδιο και το έργο του Θεού στις έσχατες ημέρες. Διαβάζουμε από τη σελίδα 923 από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, το κεφάλαιο Ιωταζήτα, 17ο και το 20 εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 923, 17ο κεφάλαιο, Ιωταζήτα κεφάλαιο και 20 εδάφιο. «Ερωτηθείς δε υπό των Φαρισαίων πότε έρχεται η Βασιλεία του Θεού», απεκρίθη προς αυτούς και είπε, «Δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού τόσο ώστε να παρατηρείτε. Ιδού θέλουν συνειπεί, ιδού εδώ είναι ή εδώ εκεί. Διότι ιδού δεν έρχεται η Βασιλεία του Θεού», ξαναδιαβάζω, «ούτως ώστε να παρατηρείτε, ουδέ θέλουν συνειπεί, ιδού εδώ είναι ή ιδού εκεί, διότι ιδού η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Είπε δε προς τους μαθητάς, θέλουν συνελθεί η μέρε, ότε θέλετε επιθυμήσει να είδετε μία των ημερών του Υιού του ανθρώπου και δεν θέλετε ήδη. Και θέλω να σας πει, ιδού εδώ είναι ή ιδού εκεί, μη υπάγετε, μη δε ακολουθήσετε. Διότι όσοι αστραπεί, η αστράπτωσα εκ της υπουρανών λάμπει στην υπουρανών, ούτω θέλει είστε και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθει πολλά και να καταφρονηθεί υπό της γενναίας ταύτης. Και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε, ούτως θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του ανθρώπου. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόης ήλθε στην Κιβωτόν. Και ήλθε ο κατακλυσμός και απόλυσεν άπαντας. Ομοίως και καθώς έγινε εν τες ημέρες του Λότ. Έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οκοδόμων. Καθήν δε ημέρα εξήλθεν ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον από ουρανού και απόλυσεν άπαντας. Ως αυτός θέλει είστε, καθήν ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Κατ' εκείνη την ημέρα, ως της ευρεθεί επί του δώματος και τα σκεύη αυτού εν τη οικία, ας μη καταβίδει αναλάβει αυτά. Και ως της εν το αγρό, ομοίως ας μη σε επιστρέψει στα οπίσω. Ενθυμίστε τη γυναίκα του Λότ, ως της ζητήσει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και όσες απολέσει αυτήν, θέλει διαφυλάξει αυτήν. Σας λέγω, εν την νυχτή εκείνη θέλουν συνείστε δύο επί μιας κλίνης, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουν συναλέθει ομού, η μία παραλαμβάνεται και η άλλη αφήνεται. Δύο θέλουν συνείστε το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Και αποκριθέντες λέγουσι προς αυτόν που κύριε, ο δε είπε προς αυτούς, όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουν συναχθεί και η αητή. Αμήν. Τις περασμένες Δευτέρες μιλήσαμε για την αρχή των Οδύνων που άρχισαν στην αρχή του αιώνα μας. Μετά προχωρήσαμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού έτσι πως μας το φανέρωσε ο Θεός στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Αργότερα φτάσαμε στην αρπαγή της Εκκλησίας που είναι ένα θαυμαστό γεγονός, ένα μοναδικό γεγονός, όπου λέει η Γραφή ότι δύο θα είναι σε μια κλίνη, ο ένας παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Τα χαρακτηριστικά της αρπαγής της Εκκλησίας και τα ερωτήματα λοιπόν για την αρπαγή της Εκκλησίας είναι πρώτον ότι είναι βέβαιον ότι θα έρθει, γιατί υποσχέθηκε ο Κύριος ότι πάγω να σας ετοιμάσω τόπο και πάλι θα έρθω για να σας παραλάβω να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Το δεύτερο είναι τι είναι η αρπαγή της Εκκλησίας και πώς θα γίνει. Το τι είναι, το διαβάσαμε από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, όπου έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι δεν θέλω να αγνοείτε αδελφοί περί των κοιμημένων, για να μην λυπήσετε όπως οι λυποί οι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα. Γιατί ξαφνικά ο Θεός θα δώσει πρόσταγμα, κέλευσμα, φωνή Αρχαγγέλου και σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι αναστηθεί πρώτον, και ταυτόχρονα εμείς όσοι ζούμε, μένουμε ζωντανοί την ημέρα εκείνη, θέλουμε να αρπαχθεί με ταυτόν εις απάντηση του Κυρίου εις τον αέρα. Άρα λοιπόν η αρπαγή της Εκκλησίας είναι ένα φαινόμενο το οποίο ξαφνικά γίνεται, ξαφνικά θα γίνει και θα δημιουργήσει ερωτηματικά στους ανθρώπους που θα μείνουν, γιατί θα υπάρξει μια μεγάλη εξαφάνιση, ξαφνική εξαφάνιση πολλών μυριάδων, ίσως και εκατομμυρίων, πιθανόν και περισσότερο ανθρώπων. Τέλος,
Το ερώτημα είναι πότε θα γίνει. Σε αυτό το ερώτημα απάντηση δεν υπάρχει. Γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει κατ' επανάληψη μέσα στο Λόγο Του και στα Ευαγγελιά Του ότι περί της ώρας και της ημέρας εκείνης κανείς δεν γνωρίζει, ότι οι άγγελοι του Θεού αλλά ούτε και ο Υιός του ανθρώπου, ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Αυτό είναι στα χέρια του Πατέρα. Και όταν μάλιστα οι μαθητές τον ρώτησαν πότε θέλουσι είστε πάντα ταύτα, ο Κύριος τους είπε δεν είναι σε εσάς δεδομένο να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς, γιατί αυτοί οι χρόνοι και οι καιροί είναι στα χέρια του Κυρίου μας. Σε εσάς η εντολή είναι να μείνετε στην Ιερουσαλήμ για να λάβετε δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Αλλά όμως, παρόλο που κανένας δεν γνωρίζει, οι πιστοί περιμένουν και διακρίνουν μέσα από τα σημεία τα οποία υπάρχουν την κρίσιμη στιγμή όπου ο Κύριος θα έρθει. Δηλαδή μέσα από τα σημεία μπορούμε να πούμε αυτό που λέει μετά πάσης βεβαιότητας ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ιδού έρχομαι ταχαίως. Τα σημεία μέσα από τα οποία φαίνεται, θα τολμούσα να πω καθαρά, ότι ο Κύριος έρχεται, το πρώτο βασικό σημείο είναι η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, όπου ολοκληρώθηκε η κατάρα, θα έλεγα, πάνω στο λαό Ισραήλ από τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού, καθώς τότε είχαν πει οι ιερείς, οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι εν γέννη άρχοντες του Ισραήλ, όταν σταυρωνόταν ο Χριστός, το αίμα αυτού σε εμάς και στα παιδιά μας, και πράγματι το αίμα αυτού σε αυτούς έπεσε το 70 μετά Χριστό, στα παιδιά τους το 1940-45 μέσα από, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδίως από το μίσος των Ναζί, του Χίτλερ εναντίον των Ισραηλιτών, όπου έγινε πράγματι πολύ μεγάλο κακό. Όμως από εκεί που κανένας δεν περίμενε, ξαφνικά, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, το 1948 δημιουργήθηκε το κράτος του Ισραήλ. Ένα πάρα πολύ μικρό κράτος με λιγότερο από 1 εκατομμύριο ανθρώπους, που όμως σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και με τις υποσχέσεις του Θεού, αυτό το κράτος αυξήθηκε όχι τόσο πολύ σε αριθμό, που και τώρα ακόμη είναι μικρός ο αριθμός τους, θεωρώ ότι είναι λιγότερο από 5 εκατομμύρια, γύρω στα 3 με 4 εκατομμύρια, αλλά σε δυνάμεις. Κατάφερε μέσα σε αυτά τα χρόνια από το 48 μέχρι το 2008, ας πούμε, μέσα σε αυτά τα 60 χρόνια να γίνει μία υπερδύναμης, να συγκρίνεται η δύναμη της η στρατιωτική και η πολιτική με τις μεγάλες δυνάμεις που μέχρι τώρα ήταν η Αμερική και η Ρωσία, ακόμη και η Κίνα. Είναι από τα λίγα κράτη που έχουν πολύ μεγάλη τεχνολογία και έχουν και πυρηνική ενέργεια, στρατιωτική πυρηνική ενέργεια. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι το 67, δηλαδή 20 χρόνια περίπου από τις δημιουργήσεις του, ενώ ξεσηκώθηκε όλος ο αραβικός κόσμος με τον Νάσερ τότε εναντίον του λαού Ισραήλ, κατάφερε μέσα σε 7 μέρες, πόλεμος των 7 ημερών γνωστός, ο λαός Ισραήλ να κατατροπώσει τα μεγάλα, πολύ μεγάλα στρατεύματα των Αράβων. Βεβαίως με την αεροπορική δύναμη που είχε, αλλά και με τον ευνηδιασμό που έκανε και, εν πάση περιπτώσει, όπως είπε ο Λόγος του Θεού, αυξήθηκε και έχει γίνει αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κράτος και μάλιστα σε μεγάλη ευημερία. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο βασικό σημείο που όλοι οι μελετητές συγγραφής διακρίνουν για τον ερχομό του Κυρίου, πέραν όλων των άλλων που είπαμε και αναφέραμε τις περασμένες φορές. Ένα άλλο σοβαρό επίσης σημείο αναμφισβήτητο, που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί για την ακρίβεια και την ορθότητά του, είναι το περίφημο 666, όπου το αναφέρει η Αποκάλυψη, δηλαδή το 95 περίπου μετά Χριστό, και μέχρι 20 χρόνια πριν κανένας δεν μπορούσε να φανταστεί τι ήταν αυτό το οποίο έλεγε η Γραφή χάραγμα στον αριθμό του θηρίου το 666.
Σήμερα αυτό το χάραγμα είναι πολύ γνωστό σε όλους τους ανθρώπους, είναι σε όλα τα προϊόντα, είναι το περίφημο EAN, European Article Number, ο κωδικός μηχανογραφικός αριθμός που προσδιορίζει όλα τα προϊόντα και μάλιστα τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά τους. Και ακόμη περισσότερο, ενώ όλοι το έλεγαν πρώτα σαν σφραγίδα ή σαν στάμπα, σήμερα καταλαβαίνουμε την έννοια του χαράγματος, όπου λέει η Γραφή ότι αυτό το χάραγμα εν τέλει ο Αντίχριστος θα το βάλει επάνω σε όλους τους ανθρώπους, στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο, και θα προσδιορίζει, θα είναι ηλεκτρονική ταυτότητα προσκολλημένη επάνω στον άνθρωπο, όπου τίποτα δεν θα μπορεί να ξεφεύγει από τη γνώση μέσα από την τεχνολογική αυτή ανάπτυξη και πρόοδο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλη την ανθρωπότητα. Ένα άλλο βασικότατο επίσης σημείο είναι ότι η γνώση θέλει πληθυνθεί. Και η αλήθεια είναι ότι η γνώση την τελευταία αυτή γενιά είναι τρομακτική. Δηλαδή, αν σκεφτούμε ότι πριν 50-60 χρόνια οι άνθρωποι έπλαιναν στη σκάφη, ψυγείο δεν υπήρχε. Άρα είχαν φανάρια οι άνθρωποι, ένα κουτί δηλαδή σιδερένιο με σίτα γύρω-γύρω, όπου εκεί έβαζαν σε διάφορα ψυχρά μέρη του σπιτιού τους, κρύα μέρη του σπιτιού τους, τα φαγητά για να μην χαλάσουν για πολύ βέβαια μικρό χρονικό διάστημα. Αργότερα ανακαλύφθηκε το ψυγείο του πάγου και πολύ πολύ αργότερα το ψυγείο το ηλεκτρικό και ό,τι άλλο μέχρι τώρα έχει ανακαλυφθεί. Η γνώση βέβαια έχει φτάσει σε τεράστια ανάπτυξη, η επικοινωνία και η οπτική και η ακουστική είναι σε όλο το πρόσωπο της γης σε μια στιγμή. Online λένε οι άνθρωποι, δηλαδή πάρα πολύ εύκολα έρχονται σε επικοινωνία και οπτική και ακουστική οι άνθρωποι σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια μέσω του ίντερνετ και εν γέννη της μηχανογράφησης, εξέλιξης μηχανογράφησης. Ένα άλλο πολύ μεγάλο επίσης σημείο είναι που λέει στη Γραφή ότι οι άνθρωποι τις έσχατες ημέρες θα περιτρέχουν τη γη, θα τρέχουν γύρω-γύρω δηλαδή από τη γη, πράγμα το οποίο και αυτό είναι τρομακτικό σημείο της εποχής μας, αφού μέχρι πριν 60-70 χρόνια, δεν λέω 100, μέχρι πριν 60-70 χρόνια οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν με τα κάρα, με τα ζώα, άλογα, γαϊδούρια, βόδια και με τα πλοία. Αν δεν λάβουμε υπόψη μας ότι το ποδήλατο ανεκαλύφθη το 1915 περίπου, αν δεν κάνω λάθος, μπορούμε να καταλάβουμε σε αυτή τη γενιά, την τελευταία γενιά, αυτό το οποίο ο Θεός λέει έκρηξης της γνώσεως, τρομακτική έκρηξης της γνώσεως. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι η Γραφή λέει ότι σε έσχατες ημέρες θα έρθουν καιροί κακοί, πράγμα το οποίο είναι εμφανές στην εποχή μας. Υπάρχει φθορά τέλεια σε όλα τα πράγματα της γης και στις ανθρώπινες σχέσεις και στην ψυχική ισορροπία του ανθρώπου. Αυτά πάνε μαζί, ανθρώπινες σχέσεις και ψυχική, ψυχολογική ισορροπία του ανθρώπου. Γι' αυτό υπάρχει τρομακτική ανάπτυξη σε ψυχοφάρμακα τα οποία δεν υπήρχαν προηγούμενα. Κοινωνικές σχέσεις, εργατικές, δηλαδή η ανεργία έχει φτάσει σε ύψη πολύ μεγάλα. Οι οικονομικές κρίσεις διαδέχονται μία την άλλη και όλο χειρότερα τα πράγματα έρχονται. Οι ταραχές και οι επαναστάσεις στον αιώνα μας, όπως είπαμε και την άλλη φορά, είναι κάτι το συνηθισμένο πλέον για την εποχή μας. Ακόμη μεταξύ των ανθρώπων ο γάμος έχει σχεδόν καταργηθεί. Μια καινούργια ανακάλυψη των ανθρώπων είναι το half wedding, ο μισός γάμος όπως τον λένε, όπου οι άνθρωποι ενώνονται και συζούν μέσα συμβολογραφικής πράξεως, κάνουν μια συμβολογραφική πράξη, καταγράφουν τα υπάρχοντά τους, συζούν, και όταν λέω συζούν εννοώ άντρες με γυναίκες ή γυναίκες με γυναίκες ή άντρες με άντρες, και όταν βαρεθεί ο ένας από τους δύο αυτή την κοινή ζωή, τότε πηγαίνει στο συμβολογράφο, παίρνει τα υπάρχοντά του,
αφήνει τον άλλον και μοιράζονται όσα κάνανε οι δυο τους και χωρίζουν. Η υπογεννητικό της είναι επίσης ένα τρομακτικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, ιδιαίτερα ο δυτικός κόσμος, και η υπεργεννητικό της είναι το ίδιο τρομακτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο υποανάπτυξη, υποανάπτυκτος κόσμος. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολύ μεγάλες ανισορροπίες, ο πλούτος να συγκεντρώνεται και πάλι στα λιγοστά χέρια και η φτώχεια να αυξάνεται με ρυθμούς ραγδαίους σε όλη την οικουμένη, ακόμη και στο δυτικό κόσμο. Αν δεν λάβουμε υπόψη μας ότι στην Αμερική, που είναι το κράτος με το υψηλότερο ίσως βιωτικό επίπεδο, μέσο βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων, αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι άνθρωποι των τεντών που ζουν σε σκηνές, υπάρχουν οι άνθρωποι οι homeless που δεν έχουν σπίτι, και εν πάση περιπτώσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην Αμερική, δεν λέω στα άλλα κράτη, σκεφτείτε τι γίνεται στα άλλα κράτη, ιδιαίτερως στην Αμερική υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο που έχει προσδιοριστεί μέσα στον πολιτισμένο κόσμο φτώχειας, όπου οι άνθρωποι ζουν με ελάχιστα χρήματα που δεν φτάνουν για τη διαβίωσή τους. Αν πάμε δε σε άλλες περιοχές του πλανήτη μας, τότε θα δούμε να ανθεί το δουλεμπόριο. Άνθρωποι δηλαδή γίνονται δούλοι και σκλάβοι, δουλεύουν με ένα δολάριο ή ένα ευρώ μεροκάματο, τους εκμεταλλεύονται οι άνθρωποι πάρα πολύ, εσχρά το βιωτικό το όριο ζωής σε αυτά τα κράτη είναι λιγότερο από 40 χρόνια. Το δουλεμπόριο και ιδίως της λευκής σαρκός έχει φτάσει σε επίπεδα δυσθεώρατα, ιδίως με το άνοιγμα των συνόρων και μετά την πτώση του λεγόμενου ανατολικού καθεστώτος της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και όχι μόνο, σε όλα τα μέρη της γης, στην Αφρική, στην Ασία, στην Ευρώπη, το δουλεμπόριο της Λευκής Σαρκός, το εμπόριο της Λευκής Σαρκός έχει φτάσει σε επίπεδα δραματικά, τραγικά, όπου όχι μόνο εκμεταλλεύονται φτωχούς ανθρώπους, κατάλληλοι άνθρωποι, μαφιόζοι άνθρωποι, αλλά το χειρότερο απ' όλα τώρα έχει αυξηθεί και το κλέψιμο. Κλέβουν νέα παιδιά από όλο τον κόσμο, τα εθίζουν στα ναρκωτικά, και μάλιστα λέγεται ότι ο εθισμός κρατάει 96 ώρες. Μέσα σε 96 ώρες παίρνουν μια κοπελίτσα και την κάνουν πόρνη πάρα πολύ εύκολα, αφού την εθίζουν στα ναρκωτικά. Δηλαδή πάβει να υπάρχει οποιαδήποτε άμυνα και αντίσταση. Δράματα, τραγικές καταστάσεις. Καθώς λέει η Γραφή, θέλουν συνελθεί καιροί κακοί. Αλλά αν ξεφύγουμε τώρα από τα κοινωνικά και τα ανθρώπινα προβλήματα και φτάσουμε στο περιβάλλον μας, θα δούμε ότι πραγματικά η Γη, όπως λέει η Γραφή και θέλω να το διαβάσω, αν θέλετε να πάτε κι εσείς, είναι στη σελίδα 637, είναι στο Ισαΐας ο προφήτης, είναι το 24 κεφάλαιο και το 4 εδάφιο. Να διαβάσουμε κάτι που μοιάζει σαν να διαβάζουμε εφημερίδα σήμερα. Η ενημέρωση καθημερινή της ανθρωπότητος. Σελίδα 637, κεφάλαιο 24 από τον προφήτη Ισαΐα και το εδάφιο 4. Λίγα εδάφια θα διαβάσουμε, αν και όλο αυτό το κεφάλαιο είναι συγκλονιστικό. Θα διαβάσω μόνο το 4, το 5 και το 6 εδάφιο. Η γη πενθεί, μαραίνεται, ο κόσμος ατονίζει, μαραίνεται, η υψηλή εκ των λαών της γης είναι ιτονισμένη και η γη εμολύνθη υπό κάτω των κατοίκων αυτής, διότι παρέβησαν τους νόμους, ήλαξαν το διάταγμα, υθέτησαν διαθήκη αιώνιων, δια τούτο η κατάρα κατέφαγε την γην και οι κατοικούντες εν αυτή ερημώθησαν, δια τούτο οι κάτοικοι της γης κατεκάφθησαν και ολίγοι άνθρωποι έμειναν. Είναι μια πολύ τρομακτική, θα έλεγα, περιγραφή για το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε, όπου και ο αέρας και το είδο και τα ποτάμια και η θάλασσα και η γη καταστρέφονται. Η γη ερημοποιείται, στη γη αυξάνεται η έρημος, η ατμόσφαιρα μολύνεται, το όζον
διευρύνεται, η όξινος βροχή πολλαπλασιάζεται, η γη είναι όλη δηλητηριασμένη από τα απόβλητα και από πάσης φύσεως βρωμιές. Ένα μόνο χαρακτηριστικό θα σας πω για να μην επεκταθούμε και χάσουμε πολύ χρόνο επάνω στην καταστροφή της γης. Ένα τρομερό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα, το οποίο είναι και το πιο απλό, είναι τα απόβλητα. Έχουμε τόσα απόβλητα εμείς οι άνθρωποι και ιδιαίτερα η καταναλωτική κοινωνία, που δεν υπάρχει τόπος και τρόπος να τα αντιμετωπίσουμε. Παραδείγματος χάρη, ένα απλό είναι τα λάστιχα των αυτοκινήτων, τα οποία δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Να τα κάψουν μολύνεται η ατμόσφαιρα, να τα θάψουν μολύνεται το χώμα. Πολλαπλασιάζονται, αναγωμώνονται, αλλά πάλι παραμένουν. Αν πάμε δε στα πυρηνικά απόβλητα ή στα βιολογικά απόβλητα, τότε και τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά. Η αλήθεια είναι ότι η γη είναι κοινή γνώσης, δεν είναι πια κάτι που λένε οι εκκλησίες ή το Ευαγγέλιο, δεν έχει μέλλον. Δεν μπορείς να βρεις μέλλον όπου και να την κοιτάξεις. Δεν υπάρχει μέλλον. Μέσα σε αυτούς τους καιρούς τους κακούς όμως, η Γραφή μας λέει κάτι που θα έλεγε κανείς ότι είναι αντιφατικό και παράλογο. Ότι εκείνη την ημέρα που θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου, το περιβάλλον θα είναι όπως τον καιρό του Νόε. Έτρωγον, έπινον, ενύμφευον, ενυμφεύοντο. Δηλαδή μία ευημερία και μέσα από το ενύμφευον, ενυμφεύοντο και μία εκχύληση της αμαρτίας. Αλλά αν πάμε και παρακάτω, που λέει η Γραφή ότι ομοίως και καθώς έγινε τις ημέρες του Λότ, έτρωγον, έπινον, ηγόραζον, επόλουν, εφύτευον, οικοδόμουν, πάλι την ίδια εικόνα παρουσιάζει ο Λόγος του Θεού, ευημερίας μέσα σε καιρούς κακούς. Όμως εδώ που θέλω να μείνουμε λίγο περισσότερο, γιατί θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε πάρα πολύ, πολλά πράγματα σαν σημεία, εγώ όμως θέλω να αναφερθούμε ιδιαίτερο σήμερα σε αυτό που λέει η Γραφή, ότι όταν η αμαρτία φτάσει στο πλήρες, τότε θα εγερθεί βασιλεύς σκληροπρόσωπος, δηλαδή θα έρθει ο Αντίχριστος να επικρατήσει σε όλη τη γη. Το σημείο λοιπόν είναι η αμαρτία, η εκχύληση της αμαρτίας. Αδελφοί, ο Θεός είναι μακρόθυμος, όπως και εμείς είμαστε μακρόθυμοι. Μόνο που η μακροθυμία η δική μας είναι περιορισμένη. Και όσο πιο πολύ μακρόθυμος είναι και επεκτείνεται η μακροθυμία του σε περισσότερα πράγματα. Βέβαια, εκείνος ο οποίος είναι απολύτως μακρόθυμος είναι ο Θεός. Όμως και ο Θεός έχει όρια στη μακροθυμία του. Και θέλω να είμαι σαφής πάνω σε αυτό. Θέλω να πάμε στη σελίδα 5, να δούμε ποια είναι τα όρια του Θεού ή της μακροθυμίας του Θεού, που αποτελεί και το μεγαλύτερο σημείο ότι ο Κύριος έρχεται. Διαβάζω από τη Γένεση 6 κεφάλαιο και 11 και 9 εδάφιο. Γένεσης 6 κεφάλαιο, 9 εδάφιο. Αυτή είναι η γενεαλογία του Νόε. Ο Νόε είναι άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε και γέννησε ο Νόε τρεις υιούς, τον Σιμ, τον Χάμ και τον Ιάφεθ. Διεφθάρει δε η γη, όλη η γη, ενώπιον του Θεού και ενεπλήστη όλη η γη αδικίας. Και είδεν ο Θεός την γην, και ειδού το διεφθαρμένη, διότι πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. 13 εδάφιο. Και είπε ο Θεός προς τον Νόε, το τέλος πάση σαρκός ήλθε ενώπιόν μου,
διότι η γη είναι πλήστη αδικίας από αυτόν. Και ειδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και την γη. Εκεί που η μακροθυμία του Θεού τελειώνει είναι στην εκχύληση της αμαρτίας. Όταν η αμαρτία φτάσει στο πλήρες. Και εδώ θέλω να κάνουμε ένα διαχωρισμό που πρέπει να τον έχουμε μέχρι το τέλος της σειράς των μαθημάτων μας στο μυαλό μας. Θα έλθει η εφταετία του Αντίχριστου και το ξέρουμε και όπως θα δούμε μέσα από τη γραφή θεωρούμε, πιστεύουμε ότι πρώτα θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και ύστερα θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος. Θα το στηρίξουμε βέβαια μέσα από το Λόγο του Θεού. Όμως στην εφταετία του Αντίχριστου υπάρχουν δύο πράγματα. Υπάρχει πρώτα η οργή του Αντίχριστου, η οποία θα πέσει σε όλους τους ανθρώπους που δεν υποτάσσονται σε Αυτόν. Και θα σκοτώνει, θα βασανίζει, θα εκδιώκει. Αλλά δεν είναι αυτό που λέει η Γραφή ότι θα γίνει θλίψης που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ ούτε θα γίνει ανάμεσα στους ανθρώπους. Η θλίψη θα προέλθει από την οργή του αρνίου που θα εκδηλωθεί επάνω, θα το δούμε και στην Αποκάλυψη αυτό, θα εκδηλωθεί επάνω σε όλους τους αμαρτωλούς. Οι σφραγίδες, οι πληγές, όλα αυτά τα κακά που έρχονται είναι η οργή του αρνίου. Και εδώ αδερφοί αγαπητοί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Άλλο είναι η ταλαιπωρία μας από τον κόσμο ή και ακόμη στην εφταετία η ταλαιπωρία των ανθρώπων από τον Αντίχριστο και τον Διάβολο που μπορείς να την νικήσεις, μπορείς να την υποφέρεις και άλλο είναι η οργή του αρνίου. Είναι καθαρά γραμμένο όταν η αμαρτία φτάσει στο πλήρες. Και η αλήθεια είναι τώρα ότι η αμαρτία αυξάνει. Όμως να δούμε λιγάκι περισσότερο αυτό το οποίο είπαμε σήμερα, να πάμε στη σελίδα 12 και θα διαβάσουμε από τη Γένεση 15 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Μιλάει ο Θεός τον Αβραάμ και διαβάζω. Και είπαμε σε σελίδα 12 κεφάλαιο ΙΕ 15 κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Και είπεν ο Κύριος προς τον Αβραάμ, έξευρε βεβαίως ότι το σπέρμα σου θέλει παρικήσει εν γη ουχή αυτών και θέλουν σου δηλώσει αυτούς και θέλουν σου καταθλίψει αυτούς 400 έτη. Το έθνος όμως στο οποίο θέλουν σου δηλωθεί, εγώ θέλω κρίνει. Και μετά τα αυτά θέλουν σου εξέλθει με μεγάλα υπάρχοντα. Υπάρχει λοιπόν η ταλαιπωρία και η δοκιμασία του λαού Ισραήλ που έρχεται από την οργή των Αιγυπτίων και συνεχίζει. Σύ όμως θα απέλθεις προς τους πατέρας σου εν ειρήνη, θα πεθάνεις. Θέλεις ενταφιαστεί εν γύρα τι καλό, εν δε τη τετάρτη γενεά θέλουν συνεπιστρέψει εδώ ο λαός Ισραήλ, την τετάρτη γενεά, γιατί την τετάρτη γενεά και όχι τη δεύτερη την πρώτη, διότι ακόμη δεν ανεπληρώθη η ανομία των Αμοραίων. Όσο δηλαδή η αμαρτία δεν φτάνει στο πλήρες, η οργή του Θεού δεν αποκαλύπτεται. Η μακροθυμία του Θεού συνεχίζει. Όταν η ανομία φτάσει στο πλήρες, τότε εκεί τα πράγματα χαλάνε. Αλλά και πολύ αργότερα, όταν ο Θεός αποφασίζει να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα και μάλιστα πλησίασε ο Θεός τον Αβραάμ για να του αποκαλύψει το κακό, του είπε και διαβάζουμε από τη σελίδα 15 κεφάλαιον 18 και εδάφιο 20. Διαβάζω τα ίδια λόγια του Θεού. 18 κεφάλαιο, δηλαδή γιώτα ήτα κεφάλαιο και 20 εδάφιο. Είπε δε Κύριος, η κραυγή των Σοδόμων και των Γομόρων επληθύνθη και η αμαρτία αυτών βαρία σφόδρα. Θέλω λοιπόν καταβεί και θέλω ιδί ανέπραξαν ολοκλήρως
κατά την κραυγή την ερχομένη προς εμέ, και θέλω γνωρίσει ανουχή. Όταν η αμαρτία φτάσει και στα Σόδωμα και στα Γόμορα ολοκλήρως, και έρχεται τώρα ο Αβραάμ και του λέει, Κύριε, θα καταστρέψεις όλη αυτή την ωραία περιοχή, η οποία ήταν πραγματικά ανάμεσα σε δέντρα, σε πλατάνια, σε οποροφόρα δέντρα που ποτιζόταν από τον Ιορδάνη, η ωραιότερη περιοχή την οποία εξέλεξε, αν θυμάστε, ο Λότ. Γιατί ήταν πολύ πλούσια και ωραία. Και όταν είπε στο Θεό, ο Θεός τον Αβραάμ, θα την καταστρέψω, ο Αβραάμ του λέει, Κύριε, εάν υπάρχουν μέσα σε όλη αυτή την αμαρτωλή περιοχή 50 δίκαιοι, θα καταστρέψεις όλους αυτούς αμαρτωλούς και τους 50 δικαίους? Και ο Θεός του είπε, όχι, αν είναι 50 δίκαιοι δεν θα καταστρέψω τη χώρα. Και συνεχίζει ο Αβραάμ, αν είναι 45, και ο Θεός του λέει, όχι, αν είναι 40, όχι, αν είναι 30, 20, και του λέει ο Θεός, αν είναι 10, θα καταστρέψεις τη χώρα και τους 10 δικαίους μαζί? Και λέει, όχι. Και τελικά οι δίκαιοι ήταν μόνο ο Λότ, η γυναίκα του, οι κόρες του και οι γαμπροί του. Και όταν έκανε επίσκεψη ο Θεός, έστειλε μάλιστα δύο αγγέλους ο Θεός, ήθελαν να πιάσουν τους αγγέλους και να τους βιάσουνε, γιατί η αμαρτία είχε φτάσει στο πλήρες. Και ο Θεός, επειδή δεν άντεχε, αυτό είναι το κρίσιμο σημείο, δεν αντέχει άλλο την αμαρτία, αν και είναι μακρόθυμος και πολυέλεος και πολυεύσπλαχνος, δεν αντέχει την αμαρτία των ανθρώπων που δεν μετανοούνε, έστειλε αγγέλους και έβγαλαν με το ζόρι το Λότ, τη γυναίκα του και τις κόρες του. Οι γαμπροί δεν θέλησαν να βγούνε, για να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Και ποιες είναι οι αμαρτίες για τις οποίες μιλάει ο Λόγος του Θεού? Θέλω να τις δούμε, αδερφοί αγαπητοί. Είναι στην Επιστολή προς Γαλάτες, τα λεγόμενα έργα της σαρκός, τα οποία ήταν τότε και είναι και τώρα. Και διαβάζω τα έργα της σαρκός. Είναι στη σελίδα 1032, στο κεφάλαιο 5 από την Επιστολή προς Γαλάτας και εδάφιο 19. εδάφιο, 5 κεφάλαιο, σελίδα 1032 από την Επιστολή προς Γαλάτες. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία. Μοιχεία ξέρουμε ποια είναι. Μοιχεία είναι ο παράνομος γάμος, κάθε μορφής παράνομος γάμος ενώπιον του Θεού είναι μοιχεία. Πορνεία είναι οι παράνομες σαρκικές σχέσεις. Ακαθαρσία είναι και ασέλγεια, είναι οι διαστροφές, οι διαστροφές ανδρός με άνδρα, γυναικός με γυναίκα και ακόμη ανθρώπου με ζώο. Και μας φαίνονται παράξενα, γιατί αυτές όλες τις αμαρτίες μπορείτε να τις βρείτε στο νόμο, στο Δευτερονόμιο, στο Λεβιτικό. Ήταν οι αμαρτίες των αμοραίων, όπου ο Θεός είχε πει, όταν φτάσει στο πλήρες, τότε θα καταστρέψω τη Χαναάν στέλνοντας τους Ισραηλίτες. Είναι ακόμη η ειδωλολατρεία, να λατρεύουν είδωλα, εικόνες, αγάλματα. Και θέλω να σκεφτούμε λίγο την εποχή μας για όλα αυτά, αδελφοί. Επαναλαμβάνω, μοιχείες. Σήμερα δεν υπάρχει γάμος που να έχει αγιασμό, στον κόσμο εννοώ. Ο ένας μοιχεύει με την άλλη και η μία μοιχεύει με τον άλλον. Πορνεία είναι πια κάτι το φυσικό. Οι άνθρωποι που δεν έχουν σαρκικές σχέσεις θεωρούνται τώρα δαχτυλοδεικτούμενοι από τους νέους ανθρώπους. Ακαθαρσίες και ασέλγειες νομιμοποιήθηκαν. Γι' αυτό τι έλεγε ο Κύριος στους Ισραηλίτες? Μην ακολουθήσετε τα νόμιμα των εθνών,
Τα πάντα νομιμοποιούνται τώρα. Ιδωλολατρία. Μα όλα τα θρησκεύματα, και προσέξτε αδελφοί, έχουν είδωλα. Μα όλα. Και οι μουσουλμάνοι ακόμη που δεν είχαν, τώρα έχουν πια κι αυτοί. Μόνο οι μουσουλμάνοι δεν είχαν είδωλα. Τώρα έχουνε τη Μέκα, το έχουνε τώρα. Τα χριστιανικά θρησκεύματα, κάθε υπερβολή. Από παντόφλες, ζώνες, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουνε. Δεν τους κρίνουμε, αλλά βλέπουμε με τα μάτια του Ευαγγελίου την εποχή στην οποία ζούμε. Η ειδωλολατρία πλήρης. Φαρμακεία, μαγείες. Τώρα η μαγεία είναι κάτι το, με το Χάρι Πότερ παραδείγματος χάρη, και όχι μόνο. Ειδικές σχολές μάγων και επαειδών. Και οι άνθρωποι ψάχνουν να βρούνε φίλτρα για να ποτίσουν το νέο ή τη νέα για να τους αγαπήσει. Και δεν είναι μόνο οι μαγείες σε μερικές περιοχές της γης, σε όλο τον κόσμο. Και ιδιαιτέρως στους πολιτισμένους λαούς. Όποιο κανάλι τηλεόρασης και αν ανοίξεις, αστρολόγος και μάγος ειδικός θα σου μιλήσει. Με τηλέφωνα, πάρε τηλέφωνο να σου πω τη μοίρα σου και το ριζικό σου. Κάποτε ήταν μόλις μερικές τσιγκάνες στην Ελλάδα. Κάποιες χαρτορίχτρες και κάποιες καφετζούδες. Πριν 60-70 χρόνια. Τώρα, ο σατανισμός στο έπακρον. Είχαμε πάει στην Ουκρανία και μου είχε κάνει εντύπωση, γι' αυτό το λέω, δεν είναι μόνο στην Ουκρανία, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση, με είχαν πάει, λέει, στο ναό του σατανά. Ήταν ένα τρομακτικό περιβάλλον, αδερφοί. Μόνο που το βλέπεις έτσι ταραζόσουνα. Εγώ έτυχε αυτό να δω, δεν είναι μόνο εκεί, σε όλο τον κόσμο. Αμερική, Ελλάδα, κάθε χωριό και πόλη έχει τη μάγισσα που κάνει μάγια, λέει, τα μέλλοντα και δεν συμμαζεύεται. Συνεχίζουμε, φαρμακείες, έχθρες. Μα δεν υπάρχει αγάπη, η αγάπη των πολλών έχει ψυχρανθεί πια μέσα στον κόσμο. Ο ένας τσακώνεται με τον άλλον. Έριδες. Έτοιμοι είναι όλοι να τσακωθούν. Ο τσακωμός πια έχει γίνει απολύτως της μόδας και σημείο της καθημερινής μας ζωής. Όλα τα DVD δείχνουν τρόπους τσακωμού. Άντε καράτε, άντε κουμφού, άντε μπόξ, άντε, από όλα βλέπεις. Ό,τι θέλεις βλέπεις. Η βία κυριαρχεί. Οι νέοι έτοιμοι είναι. Συμμορίες παντού. Αν δεν μπεις σε συμμορία, δεν είσαι σε ασφάλεια. Ο Θεός να μας φυλάει. Να συνεχίσουμε όμως, Αιρέσεις, αιρέσεις, να δουν τα μάτια σας. Τι σημαίνει αιρέσεις? Σημαίνει κάθε τι που είναι έξω από το Ευαγγέλιο. Μα κανένας δεν είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Η Γραφή λέει, εν τεσσεσχάτες ημέρες θα κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο. Τούτο δεν κηρύτεται. Οι επίσημες θρησκείες έχουν προσθέσει χιλιάδες παραδόσεις και έχουν αλλοιώσει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Τι να πούμε για τον ιωπιο βαπτισμό? Ο πιστεύσας και βαπτιστής, λέει ο Χριστός, τριών μηνών, λέει, για να μην πάει στην κόλαση. Να πούμε για τα διαζύγια, ελευθέρως. Για τους δεύτερους και τρίτους γάμους, ενήμφευον, ενήμφευοντο, ελευθέρως. Αυτόματο διαζύγιο, ελευθέρως. Τα νόμιμα των εθνών. Αιρέσεις. Μπορούμε να καθίσουμε να μιλάμε ώρες για να περιγράφουμε τις αιρέσεις των χριστιανών.
πέραν των άλλων δογμάτων, οι οποίες είναι καθεαυτού αιρέσεις. Φθόνη, φόνη, μέθε, αιματοφωνικό που γίνεται τώρα, το φωνικό που γίνεται τώρα, είτε αυτό λέγεται πόλεμος, είτε αυτό λέγεται επανάστασης, είτε αυτό λέγεται μαφία, είτε αυτό λέγεται συμμορία, είτε αυτό λέγεται άμυνα, είτε αυτό λέγεται όπως θέλεις πες το. Εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώνονται σε όλη τη γη ανά δευτερόλεπτο. Με υπερβολή είπα. Πολλοί άνθρωποι, γιατί δεν ξέρω πώς είναι, να μην λέμε και πιο πολλά από ότι είναι, πιο λίγα να λέμε. Πολλοί άνθρωποι σκοτώνονται συνεχόμενα σε όλο το πρόσωπο της γης. Μέθε. Ο άνθρωπος για να τρώει ζει τώρα. Ζει για να τρώει. Η ευτυχία του ανθρώπου, όταν δούλευα, σε οποιαδήποτε συνάντηση και αν γινότανε, και μιλάω και σας λέω για ανθρώπους πολύ υψηλού οικονομικού επίπεδου και επαγγελματικού επίπεδου, στο τέλος τελειώνε με φαγοπότη. Και τι φαγοπότη? Δηλαδή ο πλούτος που έρε ήταν κάτι το απίστευτο. Τρώνε, τρώνε, τρώνε και κάνουν δίαιτα μετά. Το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, γιατί μέσα σε αυτό το μέθε είναι οτιδήποτε έχει σχέση με παρεστήσεις. Η αύξησή τους είναι τρομακτική. Από την απλή, ακούστε, απλή μαριχουάνα μέχρι τα πιο σύγχρονα, τα οποία καταντάν τον άνθρωπο. Αν θέλετε να κάνετε καμιά βόλτα κάτω στο κέντρο της Αθήνας, θα δείτε πώς τον καταντάνε. Κάθε Σάββατο πηγαίνω στο σταθμό και περνάω μέσα από αυτή τη γειτονιά, με πιάνει η ψυχή μου. Να βλέπεις ανθρώπους να τρυπιώνται σε όλα τα μέρη του σώματός τους για να βρούνε μίας μπροστά σου όλους, έτσι καθώς περνάς από μέσα, ένας, δύο, τρεις, όχι ένας ή δύο, περνάς και γύρω ζωντανά πτώματα να τρυπιώνται όπου βρούνε, και όταν δεν μπορούνε τρυπάει ο ένας τον άλλον. Ο Θεός να φυλάει, αδερφοί. Σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Μην κοιτάτε που εμείς δεν έχουμε την πείρα, γιατί ζούμε μέσα εδώ και ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό θα πει η Εκκλησία των Αγίων, ξεχωρισμένη από τον κόσμο. Εμείς όλο αλληλούια και δόξα είμαστε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να συνεχίσω. Κόμοι, ασωτίες. Αμοιασωτίες δουλεύουν για να σωτεύουν. Γι' αυτό και η ασωτία έχει φέρει τους ανθρώπους στο να έχουν κάρτες, χρέη, δάνεια, δεμένοι, εχμάλωτοι. Δεν έχουν μάθει να χαλάνε λιγότερα από όσα βγάζουν. Έχουν μάθει να χαλάνε πολύ περισσότερα από όσα βγάζουν. Και θέλω τώρα να σας πω και μία θεωρία οικονομική την οποία άκουσα, οικονομίας για τη σημερινή εποχή, παγκόσμια εποχή. Υπάρχει ανάκαμψη. Δεν τη λένε αυτή τη θεωρία όλοι, απλώς κάποιοι την ανέφεραν, γνωστή και ονομαστή. Η οικονομία είναι σε ανάκαμψη τώρα μετά τη μεγάλη κρίση. Και έρχονται αυτοί και λένε ψεύτικη ανάκαμψη. Λέει γιατί? Λέει ότι η ανάκαμψη προήλθε από χρήματα που δώσαν οι κυβερνήσεις, από χρήματα των λαών που δώσαν οι κυβερνήσεις στις τράπεζες, και οι τράπεζες δώσανε χρήματα στους ανθρώπους, οι οποίοι όμως ποτέ μπορούν να τα επιστρέψουν. Γιατί κάποτε η ανάπτυξη ήταν, έδινε, γινόταν παραγωγή και αύξανε το εισόδημα. Έπαιρνε ένα δάνειο, αύξανε το εισόδημά μου και το ξεπλήρωνα. Τώρα να παίρνω ένα δάνειο, αλλά δεν αυξάνει το εισόδημα. Και πώς θα το ξεπληρώσω? Και θεωρούν ότι μέχρι το 2013, βέβαια η χρονική καιρή είναι στα χέρια του Θεού, ότι η κρίση θα είναι μεγαλύτερη. Εμείς σαν Εκκλησία τι λέμε? Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αιτία, αλλά ξέρουμε ότι η καιρή είναι κακή και τα πλήγματα έρχονται σαν τις οδύνες της εγκυμονούσης.
θα ξανάρθει η κρίση και θα είναι πιο μεγάλη και σε μικρότερο χρονικό διάστημα από ό,τι ήταν. Δεν είναι η πρώτη φορά που έγιναν κρίσεις οικονομικές. Πρώτη ήταν το 1929 στην Αμερική που έπεσε η Wall Street και κατέρευσαν όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου. Διορθώθηκε με πόλεμο. Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έκτοτε πολλές κρίσεις έχουν έρθει. Άλλες χρηματοπιστωτικές, άλλες χρηματοοικονομικές, άλλες τραπεζικές, άλλες επενδυτικές. Πάρα πολλές κρίσεις. Η κρίση τελευταία ήρθε από τα καταναλωτικά και δάνεια και από, ιδίως από την Αμερική ξεκίνησε και όχι μόνο και από τα δάνεια στα σπίτια, για σπίτια, στην πραγματικότητα όμως από την πλεονεξία των ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι είχαν μάθει να καταθέτουν και να παίρνουν υπερβολικούς τόκους. Πολλοί έπεσαν σε απατεώνες, οι οποίοι έκαναν τις περίφημες πυραμίδες, αλλά ήταν η ίδια λογική, η πλεονεξία. Και άλλοι έπεσαν σε πραγματικές επενδύσεις, νόμιμες, τραπεζικές, χρηματιστηριακές, οι οποίες όμως ξέπεσαν γιατί δεν επεστρέφονταν οι δανεισμοί στο λαό, σε αυτούς που το έδιναν, στις τράπεζες. Πολύ απλοϊκά σας τα λέω. Ίσως κάποια φορά να βρεθούμε να το αναλύσουμε περισσότερο αυτό το οποίο συνέβη στην ανθρωπότητα και το οποίο φοβούνται να συμβεί ξανά. Όμως, εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι οι ασωτίες, οι κόμες, οι κόμοι όπως λέει εδώ, θα πολλαπλασιάζονται και δεν θα μειώνονται. Και αυτά είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία αυξάνουν, η αμαρτία αυξάνει, όλες τα έργα της σαρκός όπως τα είπαμε, τα βδελίγματα όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού, και ελευθερία δεν υπάρχει. Φτάνουμε λοιπόν σε αυτό το τρομακτικό σημείο του «η αμαρτία θα φτάσει στο πλήρες». Και πότε θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας? Όταν πια δεν θα υπάρχει άλλος να επιστρέψει. Πότε θα φτάσει στο πλήρες? Πότε έφτασε στο πλήρες στην εποχή του Νόε, στο μεγάλο κατακλυσμό? Όταν οι δίκαιοι μπήκαν στην Κιβωτό. Τότε ήρθε η καταστροφή. Στα Σόδωμα και στα Γόμορα, όταν οι δίκαιοι εξήλθαν βιαίως, δηλαδή ο Λότ και η οικογένειά του, από τους αγγέλους, από τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Πότε θα φτάσει η αμαρτία στο πλήρες εδώ? Μία στιγμή χρονική είναι, που δεν θα υπάρχει ούτε ένας δίκαιος. Η στιγμή που γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί όσο υπάρχει η Εκκλησία κάτω, ο Αντίχριστος δεν μπορεί να αποκαλυφθεί. Είναι δεμένος. Γιατί η Εκκλησία έχει εξουσία. Έχει δύναμη. Κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Και η Εκκλησία δεν θα υποταχθεί στην οργή των ανθρώπων που έγιναν οι διωγμοί στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, οι ονειδισμοί. Σε αυτά υπόκειται η Εκκλησία. Στην οργή του αρνίου δεν υπόκειται η Εκκλησία. Στην εργή του Θεού ελευθερώνεται η Εκκλησία. Και ο Αντίχριστος είναι, επιτρέπει ο Θεός για να έρθει η οργή του απάνω στη γη. Γι' αυτό τι λέει ο Λόγος του Θεού στο Ευαγγέλιο του Λουκά, το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, και θέλω να το βρω. Είναι και να τελειώσουμε για σήμερα, σελίδα 928. Σελίδα 928, κεφάλαιον 21 και εδάφιο 34. Σελίδα 928, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, 21 κεφάλαιο, ΚΑ κεφάλαιο, 34 εδάφιο. Προσέχετε δε στους εαυτούς σας, μήπως βαρυνθούν οι καρδιές σας από κρεπάλης και μέθης και μερινών βιωτικών. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της πριν την αρπαγή της Εκκλησίας εποχής. Μέθες, όπως είπαμε, κρεπάλες, ασωτίες, όπως είπαμε, και μέριμνες βιωτικές για πλουτισμό. Και επέλθει ευνίδιος εφημάς η μέρα εκείνη, που είναι η οργή του Θεού, η μέρα που θα αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος,
Και συνεχίζει. Διότι ως παγής θα έλθει, θέλει επέλθει επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης της γης. Αγρυπνείτε λοιπόν εσείς, δεόμενοι, προσευχόμενοι, εμπαντή καιρό, για να καταξιωθείτε, να εκφύγετε, να φύγετε μέσα, να εκφύγετε πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση. Ποια είναι πάντα ταύτα τα μέλλοντα να γίνωση? Η εφταετία του Αντίχριστου, που περιέχει την οργή του αρνίου, την οργή του Θεού. Η Εκκλησία δεν θα μένει στην αργή του Θεού, στην αργή του αρνίου. Δεν οργίζεται ο Θεός για την Εκκλησία. Να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωση και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί όλα τα σημεία είναι σημαντικά, αλλά το σημείο εκείνο το οποίο θα μας οδηγήσει να καταλάβουμε πότε πλησιάζει πραγματικά η στιγμή είναι η πλήθυνση της αμαρτίας. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε η αμαρτία αυξάνει ραγδαία. Θυμάμαι είχα βρεθεί και δεν ήμουν ο μοναδικός, αλλά μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση σε ένα κράτος εδώ βόρειο για δουλειά. Και ήμουνα στο ξενοδοχείο, μόνος μου ήμουνα, δεν είχαν έρθει άλλοι συνάδελφοί μου για το meeting, για τη συνάντηση που είχαμε, και με πλησιάζει ένα ταξί, με έφερε και μου λέει ο ταξιτζής, τι θα κάνετε τώρα? Λέω, τι θα κάνω? Μου λέει, πού θα πάτε? Θα πάω στο ξενοδοχείο, έχω δουλειά. Μου λέει, μόνος σας θα είστε? Λέω, ναι, θα είμαι για την ώρα μόνος μου. Θέλετε να σας φέρω την κόρη μου? Εγώ δεν κατάλαβα στην αρχή. Λέω, τι είπες? Μου λέει, είναι πολύ όμορφη κοπέλα. Είπα γιο πίσω μου σατανά. Λέω, την κόρη σου παιδί μου? Έλα εδώ, κατέβα, κατέβα. Μου λέει, τι, κάτσε κάτω, του λέω. Καταλαβαίνεις τι λες? Και ξέρετε τι μου απάντησε? Κύριε, μου λέει, η φτώχεια δεν υποφέρεται. Και δεν μπορείτε να το καταλάβετε εσείς τι θα πει να μην έχεις να φας. Πράγματι δεν μπορώ να το καταλάβω, και ο Θεός να μας φυλάξει όλους να μην το καταλάβουμε αυτό ποτέ. Αλλά αδερφοί, πολλές πείνες έχουν περάσει. Οι άνθρωποι δεν ανταποκρίνονται έτσι. Του μίλησα για τον Χριστό, θυμάμαι. Του είπα ότι ο Θεός μπορεί να σε βοηθήσει. Δεν είδα, λέει, η γραφή το δίκαιο εγκαταλελειμμένο? Και ξέρετε, με άκουγε με μεγάλη προσοχή. Δεν με κοροϊδεύε. Δεν ξέρω αν περίμενα να του δώσω χρήματα, γιατί η αλήθεια είναι κάτι του έδωσα. Όχι πολλά. Δεν νομίζω όμως ότι γι' αυτό καθότανε. Η ψυχή του ανθρώπου ζητάει τον ουρανό, αδελφοί. Θύματα είναι. Θύματα είναι. Ο άνθρωπος δεν τα θέλει αυτά. Δεν είναι φτιαγμένος για αυτά ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα πεις σε ένα γαϊδούρι, ούτε σε ένα λιοντάρι, ούτε σε ένα σκύλο. Γιατί είναι φτιαγμένοι να ζουν εδώ. Εμείς είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε εκεί πάνω, αδελφοί. Γι' αυτό και ο Κύριος στο τέλος τι θα πει? Έλθετε οι ευλογημένοι του Πατρός μου. Κληρονομήσατε τη Βασιλεία των Ουρανών, την αιώνια ζωή που είναι ετοιμασμένη προκαταβολής κόσμου για σας. Και για τους άλλους τι θα πει? Πάγεται η κατηραμένη του Πατρός μου εις το πύρτο εξώτερον, το ετοιμασμένο για το διάβολο και τους αγγέλους, όχι για τους ανθρώπους. Για το διάβολο και τους αγγέλους. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια, να μείνουμε στο Λόγο του Θεού, να μείνουμε μέσα στην Εκκλησία. Τα μάτια μας να είναι στραμμένα ότι ο Κύριος έρχεται. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε,
Είτε κάποιοι το πιστεύουν, είτε κάποιοι δεν το πιστεύουν. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Έρχεται να παραλάβει την Εκκλησία Του. Τι άλλα να δούμε για να πιστούμε ότι ο Κύριος έρχεται? Μια βόλτα έξω εδώ στην Κηβισιά, στο Μαρούσι, στην Αθήνα, όπου και να πας, θα αφήσεις την αμαρτία στο πλήρες. Στο πλήρες. Στη γειτονιά σου, στη συγγένειά σου. Και σας λέω και κάτι, η Ελλάδα είναι από τις χώρες που έχει ακόμη τη μικρότερη, το μικρότερο ποσοστό αμαρτίας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα κράτη καλύτερα, αλλά είναι από αυτά τα κράτη που ακόμη διατηρείται η οικογένεια. Υπάρχουν κάποιες ηθικές αξίες. Βέβαια και στην Ελλάδα έχουν διαφθαρεί τελείως. Όπου και να κοιτάξεις διαφθορά. Οικονομική, σαρκική, ψέμα, αδικία, κλοπή, εκμετάλλευσης. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό για την Εκκλησία του Χριστού. Πριν τελειώσω, αν και θα συνεχίσουμε την άλλη Δευτέρα, να σας πω ένα τελευταίο σημείο. «Εν τέσσερις χάτες ημέρες, λέγει ο Κύριος, το όρος του οίκου του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών». Την Εκκλησία σου, του ο Κύριος τα τελευταία χρόνια θα τη συστήσει. Σε όλο τον κόσμο και στην πατρίδα μας. Αδελφοί, θα δοξαστεί ο Χριστός. Αμήν. Θα δοξαστεί ο Χριστός. Και εμείς αυτό περιμένουμε. Αυτό ελπίζουμε. Γι' αυτό προσευχόμαστε. Αυτό ποθούμε. Να δούμε τη δόξα του Χριστού. Και ποια είναι η δόξα του Χριστού? Σας διέταξα να πάτε να κάνετε καρπό. Να φέρετε καρπό. Πολύ. Και ο καρπός σας να μένει εις δόξαν του Θεού Πατρός. Αμήν.